Είναι η ξενιτημένη Παναγιά του Χάνδακα και η εικόνα της που σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, αποτέλεσε παρηγοριά για τους πιστούς σε δύσκολες εποχές όπως τα χρόνια της πολιορκίας του Χάνδακα από τους Τούρκους. Από το 1670 μαζί με πολλά κοιμήλια από το Χάνδακα καθώς και το αρχείο του Δούκα μεταφέρθηκε στη Βενετία από τον Φραντσέσκο Μοροζίνη και μέχρι σήμερα κοσμεί το εσωτερικό μιας από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες της Βενετίας, τη Σάντα Μαρία Ντελα Σαλούτε της Παναγίας της Υγείας στην άκρη του Μεγάλου Καναλιού. Βρίσκεται στην Βενετία, την πήραν οι Βενετοί όταν έφυγαν από την Κρήτη, εκεί και η Ρωμαιοκαθολικοί την αγαπούν και την σέβονται πάρα πολύ. Της έχουν κτίσει μια εκκλησία και την έχουν μετονομάσει βέβαια σε Παναγία της Υγείας, Παναγία Ντελα Σαλούτε. Την τιμούν και αυτοί. Η Παναγία η Μεσοπαντήτησα, της οποίας στη μνήμη τιμά σήμερα η Εκκλησία, ήταν η Παναγία που συνδέθηκε με τους πολιορκημένους χριστιανούς, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο συμφιλιώνοντας στα δύσκολα χρόνια του πολέμου Ορθόδοξους και Καθολικούς απέναντι στον κοινό εχθρό. Η θαυματουργή εικόνα, όπως είναι χαρακτηρισμένη και σε κείμενα της εποχής, κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου, με απόφαση της διοίκησης της Κρήτης το 1539, είχε παραχωρηθεί στους κατοίκους του χωριού Αμπρούσα και οι κάτοικοι του ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν το προνόμιο να τη μεταφέρουν σε διάφορους ναούς. Όταν βρισκόταν στο ναό του Αγίου Τίτου, γινόταν λιτανία της σε κάθε μεγάλη γιορτή, με τους πιστούς να τη στολίζουν με βαρύτιμα πετράδια και να τη σκεπάζουν με χρυσά και ασημένια φύλλα. Κατά μια άλλη άποψη, η εικόνα αυτή κοσμούσε το ναό του Αγίου Τίτου στη Γόρτινα και όταν οι Άραβες Σαρακινοί τον κατέστρεψαν, χριστιανοί που απέδρασαν την μετέφεραν στην πόλη μας και όταν οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Τίτου, ο πρώτος ναός τον 10ο αιώνα, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες Σαρακινούς με αρχιστράτηγο τον Νικηφόρο Φωκά, τότε οικοδομήθηκε σε αυτή τη θέση ο πρώτος ναός, όχι αυτός που είμαστε σήμερα, αλλά ο πρώτος ναός του Αγίου Τίτου και εδώ μεταφέρθησαν τα κοιμήλια που διασώθησαν από τον ναό του Αγίου Τίτου της Γόρτινας. Με αφορμή τον εορτασμό σήμερα της Παναγίας της Μεσοπαντήτησας, στον Άγιο Τίτο χθες πραγματοποιήθηκε εσπερινός και εκδήλωση. Είτε γνώριζε κάποιος είτε όχι την ιστορία της εικόνας της, η Παναγία του τόπου μας, όσο μακριά κι αν είναι, ακόμη κι αν κάποιος ποτέ δεν έτυχε να την προσκυνήσει, αποτελεί μια σταθερά για την πόλη που κάθε χρόνο τιμάται με πίστη και με ευλάβεια. Επειδή από αυτό το ναό έφυγε αυτή η θαυματουργή εικόνα, συνεχίζουμε να την τιμούμε κάθε χρόνο ανάμεσα στην Υπαπαντή και στη γέννηση του Χριστού.